Κύριε Βρύσελ, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλή σας μέρα κύριε Βουγεράκη, σε εσάς, στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Η ελπίδα υπάρχει στους αγώνες των κατοίκων του νησιού να προασπίσουν αυτό που έχουν και να διευρύνουν τα δικαιώματά τους και τις ανάγκες τους. Γιατί όπως αποτυπώθηκε και στο ρεπορτάζ που λίγο πριν αναφέρατε, η κατάσταση είναι τραγική στις δομές υγείας του νησιού μας και σε όλη την Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό αυτό που αναφέρατε, ότι και στο Ρέθυμνο έχουμε παραιτήσεις, έχουμε και στον Άγιο Νικόλα πλέον η αποχώρηση των αναισθησιολόγων και βεβαίως έχουμε το κλείσιμο δύο κλινικών πρακτικά. Η μία έχει κλείσει εδώ και τρεις εβδομάδες, όσο και αν η διοίκηση του Παγνή και της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας αναφέρουν ότι λειτουργεί, της παιδοψυχιατρικής, και βεβαίως και η παιδοχειρουργική πάει και η αυτή για Λουκέτο. Και τα λέω αυτά γιατί ακριβώς και ο προϋπολογισμός, αυτός που κατατέθηκε και η κυβέρνηση και μέσα από τα ρεπορτάζ στα αθηναϊκά, λέει ότι για πρώτη φορά οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων είναι στα χέρια των διοικητών. Αυτοί οι προϋπολογισμοί ουσιαστικά αναδεικνύουν ότι θα συνεχιστεί η συρρήκνωση των δομών και σε προσωπικό αλλά και σε υποδομές. Ήδη ενδεικτικά να αναφέρω ότι ο προϋπολογισμός ουσιαστικά λέει ότι η αναπλήρωση των μονίμων εργαζομένων στην υγεία θα είναι μόνο κατά 50% από αυτούς που θα φύγουν. Δηλαδή τι λέει? Ότι θα συνεχίσουν τα νοσοκομεία να είναι υποστελεχωμένα, να παρετούνται, να συνταξιδοτείται κόσμος και την ίδια ώρα το αίτημα που βάζουμε εμείς οι υγειονομικοί για να έχει ο κόσμος υγεία περίθαψη δεν το κάνει δεκτό. Δηλαδή προσλήψεις άμεσες προσωπικού, να δοθούν κίνητρα και οικονομικά και θεσμικά στους υγειονομικούς και ταυτόχρονα βεβαίως να στηριχτεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Κανένα από αυτά δεν έχει κάνει, ακριβώς κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση, όπως ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρει πλέον ότι το επόμενο νομοσχέδιο που θα έρθει θα αναφέρει ότι τα νοσοκομεία στη χώρα μας θα συρρυκνωθούν και θα υπάρξει ένας άλλος υγειονομικός χάρτης, όπως αυτός η ίδια η κυβέρνηση το λέει. Πάντως πάνω σε αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον το άρθρο σας και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη με τον τίτλο «Κάθε επόμενο βήμα ιδιωτικοποίησης της υγείας σκοτώνει κυριολεκτικά περισσότερο», διότι αναφέρεστε σε συγκεκριμένα ή αναφέρεστε με συγκεκριμένα παραδείγματα και λέτε για ποιο λόγο και επιχειρηματολογείτε πραγματικά. Κάθε επόμενο βήμα ιδιωτικοποίησης κυριολεκτικά σκοτώνει την υγεία περισσότερο. Ακριβώς, κυρία Δουλγεδάκη, και το λένε πλέον και αμερικάνικα περιοδικά γνωσμένης αξίας στον χώρο της υγείας, που λένε ότι η ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων, γιατί στην Αμερική ακριβώς είναι η πλήρη ιδιωτικοποίηση, έχουν δημιουργήσει συνθήκες ανασφάλειας στους ίδιους ασθενείς που περιθάπτονται. Και βεβαίως καθημερινά δημιουργούνται τέτοιες συνθήκες ή προϋποθέσεις δυστυχώς και στη χώρα μας. Και με την αύξηση των ιδιωτικών κλινικών σε ορισμένους βέβαια τομείς, σε αυτούς που είναι τους κερδοφόρους, που έχουν να κάνουν και με τις μονάδες αποκατάστασης και με τις ημερήσιες νοσηλείες περιστατικών όπως των οφθαλμολογικών και με τις μευτικές κλινικές. Και από την άλλη βεβαίως έχουμε την αύξηση των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία, που είναι πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτά που πληρώνει δυστυχώς ο λαός μας δύο και τρεις φορές, ενώ τα έχει πληρώσει. Η έρευνα, για να καταλάβει ο κόσμος και έτσι όπως θα παρουσιάζετε τα στοιχεία, καταγράφει πολύ περισσότερο ως φόβο, κύριε Βρύσαλη, από εσάς, τι, το ότι το κόστος είναι αυξημένο ή αυξημένο κόστος είναι απέναντι με τις παρεχόμενες υπηρεσίες? Αυξημένο κόστος με τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, κατηγοριοποίηση των ασθενών και ταυτόχρονα ιδιωτικοποίηση δομών και υπηρεσιών, αντίστοιχα βεβαίως με βάση το υγειονομικό σύστημα που έχουμε εμείς στη χώρα μας, που κάθε χρόνο το βλέπει κανένας στην πραγματικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο τρόπος χρηματοδότησης πλέον των νοσοκομείων ουσιαστικά σπρώχνει τα νοσοκομεία να λειτουργούν ακριβώς με ιδιωτικονομικά κριτήρια, σε συνδυασμό και με τα ιδιωτικά απογευματινά ιατρία και με τα ιδιωτικά απογευματινά χειρουργία, που εκεί θα υπάρχει άμεση πλέον κατηγοριοποίηση των ασθενών με βάση την τσέπη και τον παρά που θα έχουν.
Και γι' αυτό εμείς κρούμε τον κόδωνα των κινδύνου και η υγειονομική και το συνδικαλιστικό του κίνημα, αλλά και γενικότερα και στην κοινωνία. Λέμε ότι η προάσπιση των δικαιωμάτων πρέπει να είναι ταυτόχρονα μαζί με τους υγειονομικούς όλου του ελληνικού λαού. Αλλιώς θα ζήσουμε καταστάσεις Αμερικής που ο φτωχός θα έχει, θα έχει παροχές υγείας υποβαθμισμένες μόνο και μόνο για να σωθεί και να μην πεθάνει, και ο υπόλοιπος και όποιοι έχουν τον παρά τους θα έχουν και την υγειά τους. Όσοι δεν το έχουν θα πεθαίνουν. Θα πει κανένας, μα επί της ουσίας και τώρα εδώ δεν πάμε προς τα εκεί. Για να βάλουμε τέλος σε αυτή την πορεία χρειάζεται μεγάλη μαζική αγώνες ενωτική όλου του λαού μας. Όπως κάναμε το 23 με τους αγώνες που αναπτυχθήκαμε στο νησί μας, όπως θα κάνουμε και το 24, ήδη ετοιμάζονται κινητοποιήσεις και στο Λασίθι, ετοιμάζονται και στα Χανιά, ετοιμάζονται και στο Ηράκλειο με αφορμή και την αυριανή σύσκεψη που οργανώνει το σωματείο μας στις 6 ώρα στα γραφεία του με τις δύο αυτές κλινικές που σας ανέφερα, που είναι εμβληματικές σε σχέση το πώς η πολιτεία σέβεται τα δικαιώματα των παιδιών, των οικογενειών τους και το δικαίωμα να έχουν περίθαψη και βεβαίως όχι μόνο περίθαψη και πρόληψη απέναντι σε ασθένειες, απέναντι στο κύμα εκφοβισμού της βίας που αναπτύσσεται στην κοινωνία, που είναι παράγωγα των οικονομικών συνθηκών που ζούμε σήμερα. Άρα νομίζω, η κυρία Βλουγεράκη, το αισιόδοξο μήνυμα που θέλω να περάσω και από το σταθμό σας και από την εκπομπή σας είναι η ελπίδα, είναι στους αγώνες, στην αντίσταση του ελληνικού λαού και του κριτικού λαού απέναντι στη βάρβαρη πολιτική που σήμερα και οικονομικά και κοινωνικά συρρυκνώνονται και καταπιέζονται. Ούτως ή άλλως λέγατε στο τέλος του 2023 ότι ό,τι δεν έχασε η υγεία και οι εργαζόμενοι στην υγεία του 2023 οφειλόταν αποκλειστικά και μόνο στους αγώνες οι οποίοι δόθηκαν μέσα στην χρονιά που έφυγε, όχι μόνο από τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας αλλά και από τον κόσμο, ο οποίος συντάχθηκε και συντάσσεται μαζί με όλους τους υγειονομικούς, γιατί η υγεία μας αφορά όλους. Κύριε Βρύσαλη, από το Περιφερειακό Συμβούλιο, τι είναι ακριβώς αυτό που ζητάτε? Γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε ότι είσαστε και εκλεγμένος Περιφερειακός Σύμβουλος. Αύριο στη συνεδρίαση που θα γίνει, η κυρία Ντουγκεράκη, η Σύμβουλη της Λαϊκής Εισπύρωσης, έχουμε καταθέσει ψήφισμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει θέση για τα τεκτενόμενα που συμβαίνουν στον χώρο της υγείας με αφορμή αυτές τις δύο κλινικές, και βεβαίως ψήφισμα για την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση. Είναι η παιδοψυχιατρική, όπως επίσης είναι και η παιδοχειρουργική. Ακριβώς αυτές οι δύο σημαντικές κλινικές που και οι δύο οδεύουν σε πορεία συρρήκνωσης. Δεν είναι όμως μόνο, δεν είναι μόνο όμως για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, γιατί μπορεί να έχουμε την παιδοχειρουργική και την παιδοψυχιατρική, αλλά υπάρχουν και τα νοσοκομεία, βλέπε Χανιά ας πούμε, που και εκεί υπάρχει θέμα. Ναι, αντικειμενικά θα επεκταθεί η συζήτηση αυτή και ο κάθε περιφερειακό σύμβουλο σε κάθε ψηφοδέλτιο και παράταξη θα πρέπει να πάρει θέση πρακτικά πλέον και όχι όμορφα λόγια στο τι θα πρέπει να γίνει. Σε αυτό που πρέπει να, κατά τη γνώμη μας, να γίνει και με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θεωρούμε ότι θα είναι θετική, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι θετική στο ψήφισμά μας, είναι ότι θα πρέπει να πιεστεί η πολιτεία να πάρει μέτρα θωράκισης, διεύρυνσης του δημόσιου συστήματος υγείας, να βάλει βέτο να μην κλείσει καμία κλινική ή κανένα τμήμα του νοσοκομείου, να μην συρρυκνωθεί καμιά υπηρεσία στο νησί μας και ταυτόχρονα βεβαίως να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες πρόληψης προσωπικού, στήριξης αυτών των δομών και στα Χανιά και στο Ρέθινο και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Γιατί είναι συνολικό το θέμα πλέον και οποιαδήποτε λύση μπαλωματική για το ένα νοσοκομείο δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα στο επόμενο νοσοκομείο ή στο γειτονικό νοσοκομείο. Το Περιφερειακό ζητάμε να βάλει βέτο σε όλα αυτά για να έχουμε τις υπηρεσίες υγείας οι οποίες μας χρειάζονται. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, λέτε, θέλετε να ελπίζετε ότι θα εκδώσει αυτό το ψήφισμα. Αρκεί το ψήφισμα, εγώ να προσθέσω, κύριε Βρυσαλή, να μην είναι απλά ένα ψήφισμα για να μην φωνάζει η αντιπολίτευση, αλλά να είναι ένα πραγματικό ψήφισμα και θα δείχνει ότι το Περιφερειακό μπορεί να έχει λόγο, ρόλο και να διεκδικεί για τα δικά μου τα συμφέροντα εδώ στην περιφέρεια της Κρήτης. Ακριβώς, λόγο, ρόλο και βεβαίως πίεση στο Υπουργείο Υγείας και στην κυβέρνηση
να αναλάβει τις ευθύνες της. Και όχι βεβαίως να πετάει την μπάλα στην εξέδρα ή να πετάει την μπάλα των ευθυνών στους υγειονομικούς που δεν σήμερα παρετούνται ή φεύγουν από το σύστημα υγείας. Γιατί το έχουμε και δει και αυτό. Από τη μία να ουσιαστικά υποκριτικά να λέει ότι φταίνε οι υγειονομικοί και από την άλλη όταν οι υγειονομικοί ξεσηκώνονται και διεκδικούν να εκβιάζει, να επιβάλλει αυταρχισμούς σε αποφάσεις διοικητών όπως είχαμε και στο Λασίθι επειδή οι γιατροί, οι αγροτικοί ξεσηκωθήκανε και επιχειρήθηκε να γίνει η ένορκη διοικητική εξέταση στους αγροτικούς γιατρούς γιατί παρουσιάσαν τα προβλήματα όπως είναι, όπως έγινε παλιότερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με τις δηλώσεις του Προέδρου του Σωματείου, όπως έχει γίνει σε πάρα πολλά νοσοκομεία στη χώρα μας, γιατί ακριβώς οι μαχόμενοι υγειονομικοί δεν βάζουν το κεφάλι κάτω, δεν σκύβουν το κεφάλι και απέναντι και στην πανδημία. Στο δεύτερο κύμα, στο τρίτο κύμα, ακόμα και τώρα με τις εξάρσεις των ιώσεων και του COVID, λέμε ότι τις ευθύνες, τις πρώτες, τις άμεσες και τις κεντρικές, έχει το Υπουργείο Υγείας που δεν έχει βάλει μυαλό εδώ και 3 χρόνια να στηρίξει το σύστημα υγείας. Και κάθε μέρα μετριόμαστε και είμαστε λιγότεροι. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα εγκληματικά, επειδή δεν υπάρχουν κρεβάτια στις κλινικές, μεταφέρονται οι ασθενείς από κλινική σε κλινική και έχει το αντιεπιστημονικό κριτήριο χειρουργημένοι ασθενείς να είναι μαζί με παθολογικούς ασθενείς στην ίδια κλινική στο όνομα ότι δεν υπάρχουν κρεβάτια και τι να κάνουμε. Ή αυτό που η κυβέρνηση λέει τώρα ότι ναι τα παιδιά όταν έχουν κορονοϊό καλό είναι να κρατιούνται στο σπίτι αλλά δεν λέει ότι οι γονείς πώς θα πάρουν τις άδειές τους αφού δεν τις κατοχυρώνει όταν τα παιδιά τους αρρωσταίνουν να καθόνται στο σπίτι με τα παιδιά τους. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο, το ένα είναι άλλο. Τελικά όλα καταλήγουν όμως στη λαϊκή οικογένεια. Σε εμάς καταλήγουν, κυρία Τουργεράκη. Mm-hmm. Σε εμάς καταλήγουν γιατί μάλλον αυτοί που κυβερνάνε τα έχουν λύσει τα προβλήματά τους. Εμείς από κάτω, οι πολλοί, πρέπει να πάρουμε την υπόθεση αυτή στα χέρια μας της προάσπισης των δικαιωμάτων. Και όχι να πετάει τον μπαλάκι της ατομικής ευθύνης σε εμάς γιατί δεν εμβολιαστήκαμε. Ωραία, να εμβολιαστούμε. Ας πάει κάποιος να κλείσει ραντεβού αυτή τη στιγμή για, ακόμα και το εμβόλιο του COVID. Πόσες εβδομάδες θα περάσει. Ή ας πάει να δει πώς δουλεύουμε εμείς οι υγειονομικοί στα νοσοκομεία που στις 4 μέρες και στις 5 ακόμα και με ήπια συμπτώματα γυρνάμε πίσω και μετά λέει υπάρχει διασπορά στα νοσοκομεία ή υπάρχει έξαρση. Τι περίμενε δηλαδή να είναι. Δεν θα υπήρχε διασπορά. Ας πει εργαζόμενος σήμερα ότι έχει νοσήσει COVID στον ιδιωτικό τομέα και αν δεν του πούνε έλα με τη μάσκα να δουλέψεις. Έτσι. Τα λέω με αυτόν τον τρόπο γιατί καταλαβαίνετε η οργή και η αγανάκτηση του κόσμου μετά από 4 χρόνια το υγειονομικό σύστημα να είναι σε χειρότερη θέση από ό,τι ξεκίνησε με τον COVID. Εδώ υπάρχουν ευθύνες όλων των υπουργών, όλων των υφυπουργών, όλων των διοικητών των ΥΠΕ και των διοικήσεων των νοσοκομείων. Μαζί συνυπογράφουν ότι όλα πάνε καλά. Δεν θα σας ρωτήσω γιατί έχετε απαντήσει από την αρχή της χρονιάς ή όχι από την αρχή της χρονιάς. Με το που ανέλαβε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, τι περιμένετε, έχετε απαντήσει. Οπότε δεν θα σας ξαναρωτήσω. Είπατε ούτως ή άλλως και στην αρχή, η μόνη ελπίδα είναι οι αγώνες για την υγεία να συνεχιστούν και το 2024 και εκεί μένω. Όταν η αδικία γίνεται νόμος, ο μόνος δρόμος των εργαζομένων είναι η πάλη και η αντίστασή του. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτή η αδικία μόνο στον δρόμο και στον αγώνα και μέσα στα σωματεία μας και μέσα από τις συνελεύσεις μας και μέσα από το συλλογικό αγώνα μπορεί να ανατραπεί. Δεν υπάρχουν ούτε σωτήρες, ούτε αν θέλετε οι απομηχανίστεοι. Σας ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες κύριε Βρυσέλη. Καλημέρα. Και εγώ να είστε καλά και καλή σας μέρα.